Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκδήλωση του προγράμματος ιατρικής επιμόρφωσης του Ιατρικού Αθηνών. Σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης που ήταν αφιερωμένη στην καρδιακή ανεπάρκεια, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε την ομάδα των καρδιολόγων του Ιατρικού να μας παρουσιάσει με μορφή Grand Rounds, που σημαίνει με ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και παράλληλη ανάλυση των θεμάτων. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα, όπως είναι η κολπική μαρμαργή στην καρδιακή ανεπάρκεια, που ξανά έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης. Και έχω τη χαρά σήμερα να είναι κοντά μας η κυρία Μανολάκου, που είναι καρδιολόγος του Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας και Δυματοδότησης του Ιατρικού Αθηνών. Μαζί της είναι ο Χρήστος Αντωνίου, που θα μας μιλήσει για τη διαχείριση του ασθενή με κολπική μαρμαργή. Άρα τα δύο αυτά θέματα νομίζω ότι θα συνδυαστούν εξαιρετικά. Θα καλέσω τον κύριο Αντωνίου να έρθει να αρχίσει τον συντονισμό αυτών των παρουσιάσεων, και στη συνέχεια θα σας παρακαλώ να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας και να έχουμε μια συνολική συζήτηση στο θέμα αυτό στο τέλος των παρουσιάσεων. Ευχαριστώ. Καλημέρα για το Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας και Δυματοδότησης. Είναι ευτυχής συγκυρία που η πρώτη παρουσίαση αφορά την κολπική μαρμαργή στην καρδιακή ανεπάρκεια. Είναι σίγουρα ένα θέμα το οποίο αναλύθηκε και την προηγούμενη φορά για την καρδιακή ανεπάρκεια, και ειδικά με τις μελέτες των τελευταίων ετών, οι οποίες έχουν αναδείξει ότι στην καρδιακή ανεπάρκεια η κολπική μαρμαργή δεν είναι μόνο συνοσηρότητα, αλλά πιθανώς και κομμάτι της ίδιας της νόσου, με μια ανατροφοδότηση ανάμεσα στις δύο καταστάσεις. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και στο Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας για την αριθμία της κολπικής μαρμαργής, διότι το lifetime risk των ασθενών, των ανθρώπων, είναι 30% σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες για να εμφανίσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους κολπική μαρμαργή. Και από ό,τι φαίνεται, δεν πεθαίνεις με την κολπική μαρμαργή, ενίοτε πεθαίνεις από την κολπική μαρμαργή μαζί με άλλες οντότητες. Οπότε θα ξεκινήσουμε παρουσιάζοντας την προσέγγιση θεραπεία του ασθενούς με κολπική μαρμαργή για καρδιακή ανεπάρκεια από την κυρία Μανολάκου. Και μετά θα συνεχίσω εγώ παρουσιάζοντας τα διλήμματα τα οποία προκύπτουν στη διαχείριση ενός πληθυσμού ασθενών που έχει αρχίσει να προκύπτει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δηλαδή ασθενών που έχουν ήδη κάνει ablation κολπικής μαρμαργής και στους οποίους πρέπει να λάβουμε αποφάσεις για τη μακροχρόνια διαχείρισή τους. Οπότε θα ξεκινήσει τώρα η κυρία Μανολάκου την παρουσίασή της. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ, είναι τιμή που μου δίνετε το λόγο να μιλήσω να έχω την δυνατότητα να μιλήσω σε αυτές τις υπερμορφωτικές συναντήσεις. Μαζί θα δούμε πώς μια τόσο συχνή πάθηση, όπως είναι η κολπική μαρμαργή, μπορεί να επιπλέξει τις αποφάσεις που παίρνουμε σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και τα διλήμματα μπορεί να αντιμετωπίσει ένας θεράπων γιατρός καρδιολόγος με τους ασθενείς αυτούς. Το περιστατικό που θα παρουσιάσουμε είναι ένας άνδρας 66 ετών, τον οποίο εμείς τον γνωρίσαμε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2017. Τον είχαν παραπέμψει στο ιατρείο μας για μια δεύτερη άποψη όσον αφορά το ιστορικό του κολπικής μαρμαργής. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος πριν από 15 χρόνια είχε περάσει ένα πρόσθιο έμφραγμα μυοκαρδίου, για το οποίο δεν είχε χρειαστεί επαναγκύωση. Είχε υποβληθεί στη στεφανιγραφία που είχε αναδείξει απλά ήπια θερμάτωση του πρόσθιου κατιόντα, το οποίο όμως είχε αφήσει ως υπόλοιπο μία ακινησία του προστίου και διαφραγματικού τυχώματος και ένα κλάσμα γύρω 40%. Ο άνθρωπος αυτός είχε σαχαροδιαβήτη ήδη για 10 χρόνια και μία υπέρταση από 20 ετίας. Το άλλο χαρακτηριστικό του είναι ότι ανέφερε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Τον Ιανουάριο του 2017 είχε νοσηλευτεί λόγω σταδιακά επιδεινόμενης δύσπνοιας, κόπωσης και θύματα σπαλμών. Και τότε κατά την κλινική εξέταση είχε διαπιστωθεί σε συνδυασμό με τα ανθρωπομετρικά του στοιχεία, με ένα βάρος ύψος 1,72 και βάρος 78, αν θέλετε να το σημειώσετε, η παρουσία ήπιου ασφυκτή και περιφερικών εδημάτων. Το καρδιογράφημα είχε αναδείξει κολπική μαρμαργή με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση αγνώστου ενάρξεως, ενώ ο υπέρηχος, πέρα από τις παλαιότερες ακινησίες, είχε αναδείξει μια επιπλέον διάχυτη υποκινησία με συνοδό πτώση του πλάσματος εξώθησης, περίπου στο 30%, και σημαντική διάταση του αριστερού κόλπου
με μία διάμετρο 45 χιλιοστών. Όλα αυτά σε συνδυασμό με μία αυξημένη πίεση μνημονικής που συνάδει με την υπόλοιπη κλινική του εικόνα. Ο έλεγχος σεροδικής λειτουργίας δεν ανέδειξε κάτι παθολογικό, ωστόσο διαπιστώθηκαν παθολογικοί δείχτες υπατικής λειτουργίας με ένα αυτόματο ΕΝΑΡ γύρω στο 1,4. Ποια λοιπόν θεωρείται ότι είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε σε αυτόν τον ασθενή, να χορηγήσουμε συνδρόμου και να προσπαθήσουμε να κάνουμε έλεγχο συχνότητας, να χορηγήσουμε τα νεότερα αντιπηκτικά και να κάνουμε έλεγχο συχνότητας, να χορηγήσουμε οποιοδήποτε αντιπηκτικό και μετά από 3 εβδομάδες να προχωρήσουμε σε ηλεκτρική ανάταξη, να κάνουμε διεισοφάγιο και να κάνουμε άμεσα ηλεκτρική ανάταξη ή να προχωρήσουμε σε διεισοφάγιο και μια πιο επιθετική αντιμετώπιση με άμεση κατάλυση κολπικής μαρμαργής. Στην πράξη δεν υπάρχει μία σωστή απάντηση. Σίγουρα ο άνθρωπος αυτός πρέπει να πάρει αντιπηκτικό από του στόματος. Κατά προτίμηση θα θέλαμε να τερματίσουμε το επεισόδιο αυτό της κολπικής μαρμαργής, χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση αν θα το κάνουμε τώρα ή αν θα το κάνουμε σε δεύτερο χρόνο, μετά από 3 εβδομάδες αντιπηξίας. Ωστόσο, το ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να προσπεράσουμε είναι ότι θα πρέπει να διακοπεί η χρήση του αλκοόλ. Όντως, οι μελέτες έχουν δείξει όσον αφορά την επιλογή της αντιπηκτικής αγωγής. Υπάρχει τώρα πλέον μια προτίμηση για τα ΝΟΑΚ, με την έννοια ότι θεωρούμε ότι έχουν πιο ασφαλές προφίλ όσον αφορά τις αιμορραγίες σε σχέση με το συνδρόμ. Αλλά τώρα πλέον μας βοηθάει πολλές κλινικές μας αποφάσεις το γεγονός ότι έχουν βγει μελέτες που περιγράφουν πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα νεότερα αντιπηκτικά και σε ασθενείς με υπατική νόσο. Στους ασθενείς αυτούς οφείλουμε να κάνουμε μια σταδιοποίηση σύμφωνα με το score Child Pew. Και αυτό θα μας βοηθήσει να επιλέξουμε τι είδους αντιπηκτικό θα πάρει. Για παράδειγμα, ο δικός μας ασθενής ήταν σταδίου Child Pew Α, είχε χολερθρίνη κάτω από 2, καλή αλβουμίνη ορού. Το ΕΝΑΡ του, όπως είπαμε, ήταν κάτω από 1,7 και είχε μόνο σκήτη χωρίς εγκεφαλοπάθη. Οπότε ο ασθενής αυτός μπορούσε να πάρει και όλα τα νεότερα αντιπηκτικά και βαρφαρίνη. Τις οδηγίες για την ανάταξη κολπικής μαρμαργής γνωρίζουν όλοι. Αν ένας ασθενής που ήδη παίρνει αντιπηκτικά μπορεί να γίνει ανάταξη οποιαδήποτε στιγμή. Αν όμως είναι μια κολπική μαρμαργή η οποία σε έναν ασθενή διαρκούσε πάνω από 48 ώρες και σε έναν ασθενή που δεν έλαμβανε προηγουμένως αντιπηκτική αγωγή, θα χρειαστεί είτε να κάνουμε διεισοφάγιο, να δώσουμε αγωγή για 3 εβδομάδες και μετά να προχωρήσουμε σε ανάταξη. Στην πράξη, επειδή τότε, όπως είπαμε, ήταν λίγο παλαιότερα, ήταν η εποχή πριν την GASLAIF, και επειδή ο ασθενής αυτής είχε την υπατική ανεπάρκεια που είχε την ιδιότητα ότι μας δυσκόλευε στη χορήγηση αμοιοδερώνης, επιλέχθηκε και σε συνδυασμό με τις άλλες συνοσηρότητες που είχε, θεωρήσαμε ότι είχε θεωρηθεί τότε ότι η καλύτερη αντιμετώπιση θα είναι μια συντηρητική αντιμετώπιση με έλεγχο της συχνότητας. Ο ασθενής πήρε εξιτήριο 10 μέρες αργότερα με υποβαρφαρίνη, αγωγή καρδιακής ανεπάρκειας, προσεμίδη και πλερενώνη και έλεγχο συχνότητας με καρβεδιλόλη και διγοξίνη. Είχε υποβληθεί επίσης στεφανιογραφία, η οποία δεν έδειξε καινούργιες στενώσεις λόγω της πτώσης του πλάσματος εξώθησης, ενώ η ενδοσκόπηση του ανατέρου πεπτικού επίσης δεν είχε σημαντικά ευρήματα. Μειώθηκε η χρήση του αλκοόλ. Ωστόσο, ο ασθενής αυτός επιστρέφει μετά από ένα χρόνο με σταδιακή απώλεια βάρους και με συμπτώματα από το ανώτερο εσωπεπτικό. Επιγαστραλγία, ναυτία, απώλεια όρεξης. Υποβάλλεται ξανά σε ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού χωρίς σημαντικά εμβλήματα. Το μόνο το οποίο ανεβρέθη είναι χολολιθίαση και υποβλήθη σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, η οποία δεν βοήθησε με τα συμπτώματά του, γιατί πιθανώς δεν ελήφθη υπόψη ότι αυτά κατά πάσα πιθανότητα οφείλονταν σε απορρίθμιση δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας. Όντως, ο ασθενής αυτός πλέον, όπως θυμάστε, είχε 78 κιλά, τώρα ζυγίζει 61 κιλά. Είχε δηλαδή μεγάλη απώλεια βάρους μέσα σε ένα χρόνο. Είχε πλέον την εικόνα καρδιακής καχυξίας, με ήπια περιφερικά εδήματα, ενώ το λειτουργικό του στάδιο έχει παρουσιάσει επιδείνωση σε νύχα 3 με 4 και μια οριακή πίεση γύρω στο 90 με 60. Παρόλο που ο ασθενής αυτός μετά την επέμβαση χολοκυστεκτομής δεν έχει καταναλώσει καθόλου αλκοόλ. Νέος υπέρηχος καρδιάς αναδεικνύει πάρα πολύ χαμηλό πλάσμα εξώθηση. Πάρα πολύ χαρά, είχαμε ολοκληρώσει εκτός, με συγχωρείτε. Ενώ το Holter ρυθμό επιβεβαιώνει ότι ο έλεγχος συχνότητας δεν είναι επαρκής, με μία μέση συχνότητα 96 παλμούς, η οποία όμως κυμαίνεται από 41 μέχρι και κοντά 190 κάποιες στιγμές μέσα στην ημέρα. Εργαστηριακός έλεγχος αναδεικνύει ότι τα επίπεδα διγοξίνης είναι εντός του θεραπευτικού εύρους που επιθυμούμε. Η υπατική του λειτουργία είναι περίπου σταθερή. Το αυτόματο ΕΝΑΡ μετά από διακοπή της βαρφαρίνης είναι 1,2.
Ο θυροειδής του παραμένει φυσιολογικός, ωστόσο το NT-proBNP είναι πάνω από 10.000. Τι μπορούμε να κάνουμε στην ασθενή αυτών? Θα αυξήσουμε τα επίπεδα του φύτα αποκλειστή, θα προχωρήσουμε σε εμφύτευση CRT-D και με συνοδό κατάληψη του κολποκυλιακού κόμβου, θα κάνουμε άμεσα ηλεκτρική ανάταξη ή θα προχωρήσουμε σε κατάληψη κολπικής μυρμαργής. Για παράδειγμα, στο ερώτημα αν θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω προσπάθειες για να κάνουμε έλεγχο συχνότητας. Σίγουρα χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο συχνότητας, δεν είναι καλά ρυθμισμένος. Ωστόσο, ήδη τα επίπεδα διγοξίνης είναι βέλτιστα ρυθμισμένα. Η δηλητιαζέμη και η βερπαμίλη αντιδεικνύονται λόγω του χαμηλού πλάσματος και της κλινικής εικόνας του ασθενούς. Θα μπορούσε να μας βοηθήσει η αύξηση τη δόση καρβαντιλόλης. Θα πρέπει ωστόσο να έχουμε υπόψη μας ότι η αρτηριακή πίεση είναι ήδη οριακή. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην εμφύτευση αμφικυλιακού απεινιδωτή και κατάληψη του κολποκυλιακού κόμβου. Είναι και αυτή θεωρητικά μια αποδεκτή λύση, γιατί είναι ένας ασθενής ο οποίος έχει πλάσμα κάτω από τον 35%, είναι λειτουργικού σταδίου NIH3 και έχει και επεισόδια NSVT στο Holter. Ωστόσο, μας εμποδίζει το γεγονός ότι υπό τις παρούσες συνθήκες το προσδόκιμο επιβίωσης είναι κάτω από ένα χρόνο. Επομένως, θα έπρεπε να πάρει αμφικυλιακό βηματοδότη και όχι απεινιδωτή. Ενώ η ύπαρξη καρδιακής καχυξίας με τη σοβαρή απώλεια βάρους και την σωματοδομή του πλέον κάνει την εμφύτευση ενός αμφικυλιακού συστήματος αρκετά δύσκολη. Είναι ένας τυπικός ασθενής της μελέτης Κάσλε που θεωρούμε ότι θα αποφεληθεί από το ablation. Όχι, δεν ταιριάζει στα κριτήρια της Κάσλε γιατί δεν έχει ήδη ICD ή αμφικυλιακό απεινιδωτή. Το κλάσμα του είναι 20%, είναι το μεγαλύτερο ωφέλη, είχαν παρατηρηθεί σε κλάσμα άνω του 25%. Το λειτουργικό του στάδιο είναι αρκετά χαμηλό και έχει ήδη καρδιακή καχυξία. Ωστόσο, εάν δούμε καλύτερα, εάν μελετήσουμε το ιστορικό του, βλέπουμε ότι είναι προφανές ότι τα συμπτώματά του επιδεινώνονται από την ύπαρξη κολπικής μαρμαριγής και ότι αυτά συνδυάζονται με τον ατελή έλεγχο, με τον μη ικανοποιητικό έλεγχο συχνότητας. Η CASLEF ήταν η πρώτη μελέτη που ανέδειξε το θετικό αντίκτυπο που έχει η κατάληψη της κολπικής μαρμαριγής σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Σε σημείο που άλλαξαν πλέον στα νέα guidelines έχει ανεβεί η ένδειξη της κατάληψης της κολπικής μαρμαριγής. Γι' αυτό που άσχετα με το αν πληρεί πλήρως ο ασθενής αυτός στα κριτήρια μας επηρεάζει στις θεραπευτικές μας αποφάσεις και όντως κρίθηκε ότι ο ασθενής αυτός θα αντιμετωπιστεί καλύτερα με την κατάληψη κολπικής μαρμαριγής. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την κλινική του εικόνα, έχει σημασία και το είδος κατάληψης που επιλέξουμε. Είναι ένας ασθενής ο οποίος έχει χαμηλό λειτουργικό στάδιο, δεν είναι εύκολο να υποβληθεί σε δύσκολες και πολύ ώρες επεμβάσεις. Επιλέξαμε λοιπόν την κρύο κατάληψη, η οποία είναι πιο σύντομη και λιγότερο επιβαρυντική για τους ασθενείς μέθοδος κατάληψης. Όντως, εδώ βλέπετε μία εικόνα με την κατάληψη της αριστερής κάτω μνημονικής φλέβας. Όντως, έγινε επιτυχής κατάληψη και των τεσσάρων μνημονικών φλεβών, χωρίς ανάγκη διακοπής αντιπυκτικής αγωγής ή bridging για την ημέρα της καρδιά για την κατάληψη. Και μία επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε εντός 60 λεπτών, χωρίς άλλες επιπλοκές. Όσον αφορά το τι είδος βλάβες θα κάνουμε, πλέον γνωρίζουμε ότι η απομόνωση των μνημονικών φλεβών είναι η επέμβαση που έχει το μεγαλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η σύγκριση της απλής απομόνωσης των μνημονικών φλεβών με συνδυασμού τη με άλλες γραμμικές βλάβες ή καφέ δεν είχε μεγάλη διαφορά και μάλιστα οι περισσότερες υποτροπές κολπικής μαρμαριγής τελικά αποδίδονται σε επανασύνδεση των μνημονικών φλεβών αντί για άλλους μηχανισμούς. Αυτό επιβεβαιώνουν και οι χειρουργοί. Όπου σε μελέτες που έχουν συγκρίνει την απλή απομόνωση πνευμονικών φλεβών με αμφικολπική επέμβαση MACE κατά τη διάρκεια χειρουργείου της μητροειδής βαλβίδας, βρήκαν ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά. Επομένως, κάναμε απλή απομόνωση πνευμονικών φλεβών, ο ασθενής μας πήγε πάρα πολύ καλά, πήρε εξτήριο την επόμενη μέρα, έλαβε μειοδαρώνη για την αρχική περίοδο πλούσης των 3 μηνών και μετά από 3 μήνες πλέον δεν υπήρχαν συμπτώματα κολπικής μαρμαργής. Το καρδιογράφημα παρέμενε σε φλεβόκομβο. Ο ασθενής πλέον είχε παρουσιάσει πολύ σημαντική κλινική βελτίωση, ήταν σταδίου NIH1. Είχε ήδη παρουσιάσει αύξηση βάρους κατά 7 κιλά και το πλάσμα του είχε βελτιωθεί στο 40%.
Τους επόμενους 18 μήνες δεν υπήρχε καμία υποτροπή κολπικής μαρμαργής. Ο ασθενής αυτός χρειάστηκε να μας, τον συναντήσαμε πάλι 18 μήνες αργότερα που λόγω νόσου επεισοδίου συγκοπής, με ένα καρδιογράφημα κολπικής ταχυκαρδίας και περιόδους ταχυκαρδίας με βρέον QRS, για το οποίο χρειάστηκε να υποβληθεί σε ανάταξη με μυοδαρώνη. Στην εκτίμησή του είχε πλέον ένα καρδιογράφημα με εύρος QRS 150 μιλισεκούντ. Δεδομένων των υπολείπων, αποφασίστηκε η εμφύτευση αμφικυλιακού απεινιδωτή. Το πλάσμα παραμένει 40%, ασθενής παραμένει ελεύθερος επισωμείων κολπικής μαρμαργής και σε ένα πάρα πολύ πλωλό κλινικό στάδιο νύχα 1. Επομένως, το συμπέρασμα της παρουσίασης αυτής είναι ότι ενώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιοι ασθενείς έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας από μια κατάλληλη κολπικής μαρμαργής, δηλαδή ασθενείς οι οποίοι έχουν λίγα επεισόδια, παροξενική μαρμαργή, νεότερης ηλικίας με ελεγχόμενους παράγοντες κινδύνου. Στην πράξη θα πρέπει να έχουμε στο νου μας και ποιοι ασθενείς είναι αυτοί οι οποίοι θα απειληθούν περισσότερο από την κατάλληλη κολπικής μαρμαργής. Ασθενείς στους οποίους η καρδιακή λειτουργία έχει επιδεινωθεί από την παρουσία της κολπικής μαρμαργής, που έχουν πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο κεφαλικού επεισοδίου ή έχουν πάρα πολύ υψηλό φορτίο κολπικής μαρμαργής, παρόλο που δεν είναι ιδανικοί ασθενείς, πολλές φορές είναι αυτοί οι οποίοι στην πορεία θα έχουν το μεγαλύτερο όφελος. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Καλησπέρα και πάλι. Το μόνο να σημειώσω αυτό, ότι είναι malpractice να γίνεται χειρουργείο καρδιάς, να έχει πρόσβαση ο χειρουργός στον αριστερό κόλπο και να μην απομονώνει πνευμονικές φλέβες και αφαιρεί οτίο. Οι οδηγίες το λένε σαφώς. Οπότε καλό είναι και οι καρδιολόγοι να το έχουν υπόψη τους όταν φυσικά παραπέμπουν ασθενείς για καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Οπότε, έχει φανεί λοιπόν ότι η κατάλυση κολπικής μαρμαργής βοηθάει πάρα πολύ στην καρδιακή ανεπάρκεια. Το θέμα είναι τι γίνεται και με τον κίνδυνο του εγκεφαλικού, για το οποίο θα επικεντρωθούμε στο επόμενο περιστατικό. Επομένως, ξέρουμε ότι οι καταλύσεις στην Ελλάδα ήδη γίνονται αν η κολπική μαρμαργή πάνω από 500 πλέον το χρόνο. Άρα υπάρχει ένας πληθυσμός ασθενών οι οποίοι θεωρητικά είναι οι αθέντες εντός εισαγωγικών από κολπική μαρμαργή, νεότερης ηλικίας, οι οποίοι όμως δεν ξέρουμε πώς πρέπει να διαστρωματώσουμε τον κίνδυνο για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω της μαρμαργής την οποία κάποια στιγμή είχαν. Δεν υπάρχει κάποιο σκορ. Και φυσικά αυτοί οι ασθενείς, ο κίνδυνος τους θεωρητικά δεν μένει σταθερός, μεγαλώνουν, εμφανίζουν συνοσηρότητες, οι οποίες θα υπολογίζονταν στα σκορ της μαρμαργής. Τι ξέρουμε μέχρι στιγμής? Είναι σαφές ότι η κατάλυση και η κρύο κατάλυση, γιατί η αυτή έχει μελέτη, δεν αμφιβάλλουμε. Έχει βγει μια μετανάλυση πρόσφατα που λέει ότι προφανώς το ίδιο ισχύει και με την άρευ κατάλυση, ότι ως πρώτη θεραπεία σε ασθενή με κολπική μαρμαργή είναι σίγουρα ανώτερη, χωρίς εγκεφαλικά στο follow-up. Η δεύτερη μελέτη την οποία θέλω να επισημάνω είναι ότι υπάρχει μια διαφορική προσέγγιση. Ενώ είχαν αρκετές υποτροπές στο χρόνο παρακολούθησης, νομίζω ήταν 18 μήνες, εντούτοις το φορτίο της μαρμαργής είχε μειωθεί κατά 99,9%, πάνω από 99% και με τις δύο μεθόδους κατάλυσης. Οπότε τίθεται το ερώτημα, έχει σχέση το φορτίο με τον κίνδυνο του εγκεφαλικού ή μόνο ως binary υπάρχει, δεν υπάρχει κολπική μαρμαργή? Και αυτό το λέω γιατί είναι θέμα πιθανώς για τη συζήτηση για τον ασθενή. Επίσης, ότι όλες οι πνευμονικές φλέβες ήταν απομονωμένες, αυτό είναι μια πρακτική που εφαρμόζουμε πλέον στο εργαστήριο. Όταν δούμε δυναμικά στην άνω-κύλη φλέβα, προχωρούμε σε απομόνωση της άνω-κύλης φλέβας επί τόπους, ακόμα και στην πρώτη διαδικασία. Γιατί είναι γνωστός εξωπνευμονικός πυροδότης, ο οποίος συχνά παραβλέπεται. Εντάξει, ότι δεν απομονώνουμε, γιατί μετά καταδικάζεται ο ασθενής, αν δεν είναι repeat επέμβαση και ούτως ή άλλως παίρνει αντιπηκτική, γιατί μετά ο ασθενής καταδικάζεται σε αντιπηκτική αγωγή ανεξάρτητα ηλικίας πλέον. Δεν ισχύει το τσατβάσκ, αν έχει απομονωθεί το οτίο. Και τελικά η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε ατυχώς 1-2 μήνες μετά τις κατευθυντήριες οδηγίες του 20, αυτή είναι τον Οκτώβριο, οδηγίες ήταν το Σεπτέμβριο, η οποία έδειξε σε ασθενείς με καρδιακούς παράγοντες κινδύνου, είχαν στατιστικά σημαντική μείωση και της που είχε η στρατηγική ελέγχου ρυθμού, είναι η καινούργια FERM, αν θέλετε, είχε στατιστικά σημαντικά βελτίωση της επιβίωσης, ακόμα και του εγκεφαλικού επεισοδίου. Και μάλιστα από τους ασθενείς που είχαν στρατηγική ελέγχου του ρυθμού, μόνο το 18 είχαν κατάλυση ως μέθοδο ελέγχου του ρυθμού. Άρα, αν ήταν 80% αυτό το ποσοστό, θα ήταν ίσως πιο εντυπωσιακά τα αποτελέσματα, διότι έχουμε δει φυσικά ότι η κατάλυση ήταν ανώτερη της φαρμακοθεραπείας. Και η AFERM το έλεγε αυτό. Αν κάποιος δεν κοίταγε που έχει τυχιοποιηθεί ο ασθενής, αλλά τι ρυθμό είχε, όντως αυτοί που είχαν φλεβόκομβο, ανεξάρτητα που είχαν τυχιοποιηθεί, είχαν βελτίωση. Οπότε δεν ίσχυε αυτό που λέγανε παλιά, ότι έδειξε την ισοδυναμία.
Τώρα, το περιστατικό. 62 ετών ασθενής, ο οποίος η ηλικία έχει σημασία διότι είναι ακριβώς πάνω στο όριο μετά, με υποτροπιάζοντα επεισόδια ταχυκαρδίας. Ήταν ενδιαφέρον ότι είχε επανειλημμένα αρνητικά holter τότε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, 2-3 χρόνια πριν δεν υπήρχαν τα smartwatches, τα οποία τώρα τα προτείνουμε αρκετά σε ασθενείς νεότερης ηλικίας με επεισόδια τα οποία δεν βρίσκεται τι συμβαίνει. Μια πρακτική που εφαρμόζεται είναι ότι για να ίσως να γλιτώσουμε και την φύτευση του ILR, γίνεται ένα συμφέδιο, ότι μπορεί να είναι μια ταχυκαρδία η οποία θεραπεύεται. Και αυτή ήταν μια δημοσίευση που είχε γίνει και από τον κύριο Τσιαχρή σχετικά, ότι στα 5 έκτα των περιπτώσεων είχαμε τελική διάγνωση με τον IFE, EVNRT ή κολποκυλιακή ταχυκαρδία. Προφανώς η μαρμαργή δεν είναι η διάγνωση που μπαίνει από τον IFE. Σε οποιοδήποτε ασθενή μπορεί να προκαλέσουμε μαρμαργή, αν βαδοδοτήσουμε πάρα πολύ με πολύ βραχαία συντριπτικά διαστήματα το holder. Οπότε εδώ δεν είχαμε διαγνωστικό έβριμα και με βάση τις οδηγίες μπήκε ILR. Καταγράφηκε κολπική μαρμαργή και ο ασθενής ήταν συσχετισμένο με τα συμπτώματα τα οποία ανέφερε. Όμως μιλήσαμε για clinical AF. Αυτή είναι η εικόνα πώς τα ILRs με βάση τα διαγράμματα Lorentz καταλαβαίνουν αν ο ασθενής έχει κολπική μαρμαργή, κάνει έκτακτες κολπικές στόλες. Εντάξει, δεν είναι κεντρικό για το περιστατικό. Με βάση λοιπόν, τέθησαν αυτά τα δεδομένα στον ασθενή. Ο ασθενής τότε υπήρχε και ως επιλογή, δεν ήθελε να πάρει φαρμακευτική θεραπεία, οπότε ο ίδιος με συμφωνία του υποβλήθηκε σε κατάλυση. Έγινε ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση του αριστερού και του δεξιού κόλπου. Το αριστερού κόλπου προ και μετά, και αυτή είναι μια στάνταρ πρακτική του εργαστηρίου, ώστε να υπάρχει και ένα αρχείο εμφανές για το τι έχει επιτευχθεί στον κάθε ασθενή. Και του δεξιού κόλπου σχετίζεται με την SVC, την προσέγγιση που σας ανέφερα πριν. Το μέγεθος του κόλπου ήταν μια χαρά στον υπερηχοκαρδιογραφία. Δεν είχε κάποια δομική καρδιοπάθεια. Και εδώ είναι οι εικόνες. Οπότε για να προσανατολιστούμε. Εδώ είναι η άνω κύλη φλέβα, εδώ είναι ο δεξιός κόλπος, εδώ είναι ο αριστερός κόλπος, τους βλέπουμε από right lateral προβολή περίπου, άνω κάτω δεξιά πνευμονική φλέβα, άνω κάτω αριστερή πνευμονική φλέβα, το οτίο πρέπει να είναι εδώ από πίσω από, τη δεξιά, από την άνω κύλη φλέβα. Φανταστείτε επομένως ότι είστε στη δεξιά πλευρά του ασθενούς και τον κοιτάτε. Εδώ είναι προ και εδώ μετά τη κατάλυση. Βλέπετε η άνω κύλη φλέβα, ο φλεβόκομος είναι κάπου εδώ για να μην ανησυχούμε. Οπότε η άνω κύλη φλέβα έχει απομονωθεί, δεν έχει δυναμικά και όλες οι πνευμονικές φλέβες έχουν εκτεταμένη απομόνωση. Εδώ είναι το οτίο. Το οτίο βλέπετε δεν πειράχτηκε. Οι πνευμονικές φλέβες έχουν απομονωθεί. Αυτή είναι αριστερή πλαγία προβολή. Βλέπετε και το ανθρωπάριο εδώ την εικόνα. Το δίνω πώς στέκεται το ασθενή σε σχέση με εμάς. Από πίσω, εκτεταμένη απομόνωση και το... δεν έχει, εντάξει, δεν έγινε απομόνωση ρουφ, δεν γίνεται σε πρώτη φάση, αλλά έφτασε αρκετά κοντά. Σε κάποιους μικρόσωμους ασθενείς επιτυγχάνεται αυτόματα αυτό, δηλαδή ενώνονται οι δύο γραμμές, και εδώ ειδικά η άνω κύλη φλέβα. Εδώ είναι περίπου δεξιά προστία λοξιπροβολή. Οπότε. Είχε μπει ILR, ο οποίος προφανώς και έμεινε, και ήταν ένα εξαιρετικό όφελος, διότι δεν είδαμε να έχει υποτροπές αριθμίας τα επόμενα δύο έτη. Όταν τον είδαμε μετά στα τρία περίπου έτη και ο καταγραφέας είχε η μπαταρία του τελειώσει και είχε εξαντλήσει το προσδόκιμο καταγραφέας, οπότε έπρεπε να αφαιρεθεί, δεν είχε κανένα νόημα να υπάρχει, μας αναφέρει ότι ξέρετε, μου έχουν πει ότι έχω ξακαρόδη διαβήτη και τι έχουμε τώρα, ένα ασθενή ο οποίος μπαίνει στα 65, διαβητικός, ο οποίος πλέον έχει άνδρας, ο οποίος έχει charge score 1 και ο Σονούπου, αφού θα πάει και 65 χρονών, 2. Μπορεί να έχει καταγραφεί κολλική αρμαριγή. Οι οδηγίες αναφορικά με τους ασθενείς οι οποίοι έχουν κολπική μαρμαριγή και έχουν ένδειξη να πάρουν αντιπηκτική αγωγή, αυτός δεν έγινε κατάλληλη, παραλαμβάνω, δεν είχε ένδειξη για μακροχρόνια αντιπηκτική αγωγή. Λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή το πρώτο δίμηνο, διότι ο κόλπος μέσα έχει εκτεταμένη βλάβη του ενδοκαρδίου, οπότε πρέπει να πάρουν αντιπηκτική αγωγή. Αλλά οι οδηγίες είναι σαφείς. Η ασθενή που έχει ένδειξη αντιπηκτική αγωγή είναι αντένδειξη να γίνει κατάλληλη μόνο και μόνο για να κοπεί η αντιπηκτική αγωγή. Δεν υποστηρίζεται αυτό από κάποια μελέτη. Οπότε, πρέπει να ξεκινήσουμε αντιπηκτική αγωγή σε αυτόν τον ασθενή που δεν έχει καταγραφεί κολπική μαρμαργή τα τελευταία δύο χρόνια. Και γενικά, πότε μπορούμε να πούμε ότι, αν έχουμε το δικαίωμα να πούμε ότι κάποιος έχει ιαθεί από κολπική μαρμαργή. Εδώ είναι μια εικόνα σε ασθενείς οι οποίοι έχουν συσκευή με κολπικό ηλεκτρόδιο και εμφανίζουν αυτά που λένε atrial high rate episodes. Πώς μπορούμε να κατευθυνθούμε για το πότε πρέπει να ξεκινήσει αντιπηκτική αγωγή. Εάν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είχε βηματοδότη, αυτός δεν έχει, επαναλαμβάνω, μιλάμε για συσκευή με ενδοκαρδιακό, με ενδοκολπικό ηλεκτρόδιο, ούτε καν ILR. Στο Charge Vasc 2 και καταγράφαμε επεισόδια άχρε, atrial high rate episode, πάνω από 24 ώρες, εκεί οι οδηγίες λένε ότι μάλλον ξεκινάς ακόμα και δεν την καταγράψεις σε κανένα holder, σε κανένα καρδιογράφημα την κολπική μαρμαριγή, όπως είναι η κλασική τεκμηρίωση της διάγνωσης.
Γενικότερα, η κολπική μαρμαριγή δεν είναι μόνο μία νόσος και δεν πρέπει να, μία αριθμία, και δεν πρέπει να θεραπεύουμε την αριθμία, πρέπει να θεραπεύουμε τον ασθενή. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ο κίνδυνος εγκεφαλικού της μαρμαριγής έχει δύο συνιστώσεις. Έχει τη συνιστώστα που αντιμετωπίζεται με τα αντιπληκτικά της βραδείας ροής. Έχει ίσως και τη συνιστώστα του παθολογικού υποστρώματος και γενικότερης προθρομβωτικής κατάστασης, το υπόλοιπο κομμάτι του παγόβουνου, το οποίο αντιμετωπίζεται πιθανώς με τα αντιπληκτικά, αλλά πιθανώς δεν αντιμετωπίζεται με την κατάλυση. Διότι η κατάλυση αντιμετωπίζει το υπόστρωμα του κόλπου, αλλά δεν αλλάζει τη γενικότερη προοπτική κατάσταση, όπως υπάρχει μια θεωρία που συνοδεύει την κολπική μαρμαριγή. Επομένως, εδώ έχει γίνει πάλι μια δύο κατευθύνσεις έχουμε. Έχει γίνει άλλη μια μελέτη, η οποία πάλι σε ασθενείς, γιατί ήταν το πιο εύκολο, με κολπικό ηλεκτρόδιο, όπου είχαν προσπαθήσει να δούνε πόσο πάλι πρέπει να κρατάει η κολπική μαρμαριγή, ώστε να έχουν όφελος. Και αυτό ήταν και το υπόβαθρο των οδηγιών που είδαμε πριν. Λένε για ChatsVASC 2, πρέπει να έχει τεκμηριώσει η κολπική μαρμαριγή σχεδόν μια μέρα από τη συσκευή για να πει ότι πρέπει να πάρει αντιπληκτικά, ότι υπερβαίνει ο κίνδυνος του ισχεμικού εγκεφαλικού, τον κίνδυνο του αιμορραγικού εγκεφαλικού, το οποίο συνδυάζεται με τα αντιπληκτικά. Οπότε, σε αυτόν τον ασθενή, να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και παράμετροι οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στα σκόρ. Υπάρχει νεφρική λειτουργία, η οποία τώρα πηγαίνουν να τη βάλουν οι οδηγίες του 20 σε ασθενείς που έχουν άχρη, ότι ναι, αν έχει και νεφρική δυσλειτουργία, βάλουν του πιο εύκολα αντιπληκτικά. Η μορφολογία του οτίου, δυστυχώς, στα σκορ δεν έχει περάσει. Ούτε υπάρχει κάποιο endorsed score το οποίο να την περιλαμβάνει. Δηλαδή, άλλο το να είναι ένα απλό chicken wing και άλλο να είναι σαν κάκτο ή σαν κουνουπίδι το οτίο και να έχει πολύ μικρές ταχύτητες ροής. Και το δεδομένο είναι ότι ένας ασθενής που έχει όλους αυτούς τους παράγοντες και είναι για εγκεφαλικό από την κολπική μαρμαριγή, υπέρταση, διαβήτη, στεφανία νόσων, έχει και πολύ σημαντική competing mortality. Οπότε εκεί με την ένταξη αντιπληκτικής αγωγής πιθανώς να μην πετύχουμε την παράταση επιβίωσης. Επομένως, πρέπει να υπάρξει μία στόχευση, μία εξατομίκευση για κάθε ασθενή της αγωγής. Και εμείς είχαμε το ερώτημα σε ασθενή ο οποίος έχει κάποτε στο παρελθόν κολπική μαρμαριγή και έχει γίνει αυτή η επεμβατική πράξη, χωρίς να έχει καταγραφεί τα δύο χρόνια επόμενα κολπική μαρμαριγή, ο οποίος εμφανίζει όμως, έχει ένδειξη πλέον για να πάρει αντιπληκτική αγωγή, ξεκινάμε ή του λέμε ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα? Και το άλλο ερώτημα, είναι η κάθε κατάλυση ίδια? Εδώ βλέπετε περίπου σαν τον ασθενή που είχαμε, οπίστιες προβολές είναι όλες, όποια να προσανατολιστούμε. Εδώ από μόνος πνευμονικών φλεβών. Εδώ από μόνος πνευμονικών φλεβών και γραμμή οροφής και γραμμή βάση, εδώ είχε γίνει και αυτή η υποτροπή που είχε κάνει και roof dependent atrial flutter. Εδώ βλέπουμε έχει απομονωθεί όλο το οπίστιο τείχωμα. Επίσης πρόσφατα, το Σάββατο, έγινε και χειρουργικό ablation, το πρώτο σε ασθενή, όπου ο αριστερός κόλπος μετά ήταν όλος κατακόκκινος, δηλαδή είχε εκτεταμένες βλάβες. Είναι η ίδια κατάλυση αυτή, επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο τον αριστερό κόλπο? Επισήμως, δυστυχώς, δεν έχουμε κάποια μελέτη που να μπορεί να μας καθοδηγήσει ή να υπάρχει κάποιο guidelines που να δίνει έστω μία σύσταση. Η μόνη μελέτη η οποία τρέχει είναι η Ocean, η οποία είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν ένδειξη αντιπληκτικής αγωγής υποχρεωτικά. Δυστυχώς ορίζει την κολπική μαρμαριγή αν υπάρχει ή δεν υπάρχει με βάση κλασικό holter, δεν θα χρησιμοποιήσει ILR. Η τυχιοποίηση θα γίνει σε ασπιρίνη μόνο, δηλαδή η εξοκολπική συνιστώσα, είπαμε, του κινδύνου για εγκεφαλικού, που υποστηρίζεται ότι συνυπάρχει στους ασθενείς με κολπική μαρμαριγή, ή σε ριβαροξαμπάνη 15 mg. Μιλάμε πάντοτε για ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε κατάλυση κολπικής μαρμαριγής. Γι' αυτό βλέπετε και η δόση της βαροξαμπάνης είναι η χαμηλότερη της αναμενόμενης. Παρακολούθηση, προφανώς δεν έχουν και, πώς το λένε, παρακολούθηση τουλάχιστον 3 έτη και θα παρακολουθηθούν για τα εγκεφαλικά με μαγνητική τομογραφία. Αυτή βασικά θα δείξει για τα υποκλινικά. Αναμενόταν να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2024, τώρα με το COVID δεν ξέρουμε τι θα γίνει με καμία από αυτές τις μελέτες, δυστυχώς. Τι κάναμε εμείς στον ασθενή, γιατί έπρεπε να δώσουμε μια απάντηση. Είχαμε το δύο πλεονεκτήματα, ότι ήταν συμπτωματική η αριθμία του, και δεύτερον ότι είμαστε πια πλέον στην εποχή των smartwatches, είχαμε φτάσει το 2020, οπότε συζητήσαμε πάντοτε μαζί του ότι δεν υπάρχει σαφής καθοδήγηση από τις οδηγίες, αλλά από τη στιγμή που καταλαβαίνει την αριθμία, δεν είχε εμφανίσει στα δύο χρόνια την αριθμία, είπαμε ότι να χρησιμοποιηθεί smartwatch σε συνδυασμό με smartphone, γιατί έχει αυτές τις τιμές ευαισθησίας, η ευαισθησία μας ένοιαζε εδώ,
για την ανίχνευση κολπικής δαμαργής, ώστε εάν όντως δούμε υποτροπή, τότε με τσάτζ Βασκ 2, πέραν του αν θα αποφασιστεί να γίνει η επανάληψη της επέμβασης ή όχι, να γίνει έναξη αντιπληκτικής αγωγής. Έως ότου έχουμε αυτή την απόδειξη, αποφασίστηκε να μην τεθεί σε αντιπληκτική αγωγή. Οπότε, έχουμε έναν πληθυσμό ασθενών, το οποίο το βλέπουν και οι παθολόγοι, γιατί πολύ συγκεκριμένο ξεκίνησε από παθολόγο, γιατί έκανε διαβήτη, ο οποίος έχουν κάνει κατάλυση κολπικής δαμαργής, δεν ξαναέχουν εμφανίσει κλινικά κολπική δαμαργή, οπότε δεν είχαν πάρει και αντιπληκτικά, δεν είχαν ένδειξη όταν κάναν την κατάλυση, αλλά πλέον φτάνουν σε ένα στάτους που θα έπρεπε να πάρουν αντιπληκτικά, αν θεωρηθεί ότι έχουν ακόμα κολπική δαμαργή. Το τι κάνουμε, δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Είναι πιθανώς και η απάντηση να αλλάξει, διότι όπως βλέπετε και στο βίντεο, οι καινούργιες θεραπείες που έρχονται και οι καινούργιες προσεγγίσεις στο ablation μπορεί να μας αλλάξουν εκ βάθρων τα δεδομένα για το τι αποτελεσματικότητα έχουμε στην κατάλυση κολπικής δαμαργής και ποιο είναι ο κίνδυνος υποτροπής. Παραλαμβάνω, τρέχει μία μελέτη Ocean, αλλά ακόμα σαφώς δεν έχουμε αποτέλεσμα ούτε καν preliminary results. Είναι να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Οπότε περισσότερο ερωτήματα παρά σαφείς απαντήσεις, δυστυχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Οπότε καλησπέρα. Ευελπιστούμε ότι με τις παρουσιάσεις των περιστατικών έτσι δώσαμε κάποιες απαντήσεις αλλά και κάποιους προβληματισμούς για τη διαχείριση των ασθενών με κολπική μαρμαριγή. Είναι κάτι το οποίο αναμένεται να αλλάξει σημαντικά και τα επόμενα χρόνια, αλλά πρέπει όλοι οι γιατροί οι οποίοι αντιμετωπίζουν ασθενείς με κολπική μαρμαριγή ή με συνοσυρότητα την κολπική μαρμαριγή να έχουν υπόψη ότι πρώτον το rate control σε σημαντικό πληθυσμό ασθενών, ειδικά σε αυτούς που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, δεν το συζητάμε, η μυοκαρδιοπάθεια, ήδη έχει μυοκαρδιοπάθεια, έχει κλάση 1 ένδειξη να γίνει έλεγχος συχνότητας, έλεγχος ρυθμού, και καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά και αυτοί που έχουν παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, ότι πρέπει να κυνηγάμε τον ρυθμό, μην παραδεινόμαστε αμαχητοί ότι έλεγχος συχνότητας και όλα καλά, ότι παρότι η καμπάνα, η Castle AF είχε υποστεί σημαντική κριτική, διότι έβαλε λίγους ασθενείς σε σχέση με αυτούς που σκρινάρισε, φάνηκε σε μετανάλυση ότι αν δεν υπήρχαν κριτήρια αποκλεισμού από την Castle AF, είχαν το όφελος οι ασθενείς, ακόμα και αν δεν είχαν κριτήρια ένταξη στη μελέτη, αρκεί να μην είχαν κριτήρια αποκλεισμού, και ότι υπάρχει το θέμα πώς αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς, τους ιαθέντες, από δυνητικά ιαθέντες από κολπική μαμαργή. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα αυτόν τον όρο, οπότε τον βάλουμε σε εισαγωγικά, αλλά θα πρέπει να ρωτάμε και να συνομιλούμαστε και με τον ασθενή για το αν υπάρχει ένδειξη να ξεκινήσει αντιπληκτική αγωγή, εφόσον δεν έχει πλέον κολπική μαμαργή. Τώρα, είναι δύσκολο το να. Κανένας δεν θέλει να κάνει κατάλυση σε ασθενή ο οποίος είναι σε καρδιακή καχεξία, ο οποίος είναι ασταθής αιμοδυναμικά, ο οποίος θα πάρει και αναγκαστικά και υγρά ενδοφλεβίωση κατά τη διάρκεια της κατάλυσης. Αλλά όπως είπε η κυρία Μανολάκου, αυτοί οι ασθενείς έχουν το μεγαλύτερο όφελος κλινικό. Και αυτό έχει να κάνει με το φορτίο της αρρυθμίας, όχι μόνο με το αν κάνουν κολπική μαμαργή ή δεν κάνουν κολπική μαμαργή. Αυτό έδειξε και η Castle AF. Ακόμα και αυτοί που είχαν υποτροπές, αν το φορτίο από το 100 πήγε στο 5% του χρόνου, προφανώς και είχαν όφελος. Τώρα, οι ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως ο ασθενής που παρουσίασα εγώ, πέραν από το ερώτημα για το αντιπληκτικό, αυτή εύκολα έχει επιτυχία με την έννοια δεν υποτροπιάζει μαμαργή, αλλά όφελος πρόγνωσης δεν έχουν τόσο πολύ. Δηλαδή, γιατί έχουν καλή πρόγνωση συνήθως. Κάτι να προσθέσουμε. Καταρχήν, εξαιρετικές παρουσιάσεις. Να ρωτήσω σε σχέση με την Ocean και την προοπτική ελέγχου μέσω μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου. Το πρόβλημα που έχουμε είναι στο χαρακτηρισμό του τι ακριβώς έχει συμβεί μετά. Γιατί αν έχετε νευρολόγους στην παρακολούθηση, θα σας χαρακτηρίσουν ως εγκεφαλικό αυτό το οποίο εμφανίζει οπωσδήποτε συμπτωματολογία, δηλαδή δεν δέχονται την απεικόνηση μόνο σαν κριτήριο ότι κάτι έχει συμβεί. Το έχετε προβλέψει αυτό στη μελέτη? Από ό,τι είδα, δεν συμμετέχουμε εμείς στη μελέτη, από ό,τι είδα έχει τριπλό κριτήριο, τριπλό καταληκτικό. Έχει κλινικό ΑΕ, το οποίο κανένας θα αμφισβητήσει ότι είναι καταληκτικό σημείο, και έχει και 2 παραμέτρους απεικόνησης. Έχει και μία και διάχυση, νομίζω, αλλά και hyperintensity στην DAF2, το οποίο είναι πιο οξύες καταστάσεις. Συνήθως λέμε ότι η κολπική δαμαργή κάνει μεγάλα εγκεφαλικά. Είχε, και εμείς και εξακολουθούμε να το λέμε. Βέβαια, μια μελέτη είχε πει ότι δεν ισχύει πάντα, μπορεί να κάνει και μικρότερα.
Πιθανώς θα γίνουν αναλύσεις και για τα τρία καταληκτικά σημεία. Δεν ξέρω αν θα βγει και ρόπ για κάθε εγκεφαλικό να πούνε αυτό είναι μάλλον εμβολικό, αυτό δεν είναι. Γιατί κανονικά αυτό είχαν γίνει να δούμε και αν μπορεί μαγνητική να χαρακτηρίσει και το τι θρόμος έχει πάει. Υπάρχει δυνατότητα, αλλά τώρα δεν ξέρω σε 1500 ασθενείς, σαν τα κέντρα που θα έχει κάθε γιο δυνατότητα να πει είναι θεός θρόμος, είναι ερυθρός θρόμος, για να καταλάβουμε αν ήταν εμβολικό ή ήταν από καροτίδες αθυροσκληρωτικό. Είναι ένα θέμα αυτό και θα είναι θέμα αν τα αποτελέσματα αλλάζουν ανάλογα με τον ορισμό του εγκεφαλικού. Δηλαδή, αν κλινικά αρκεί η ασπιρίνη, αλλά με βάση τα εργαστήρια, τα απεικονιστικά, θέλει ριβαροξαμπάνη, εκεί δεν ξέρω τι καθοδήγηση θα έχουμε. Γιατί είναι όλα post hoc. Άμα σου κάνει εγκεφαλικό, εντάξει, έπρεπε να πάρει ριβαροξαμπάνη, τι να κάνει. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν μπορώ να πω ότι ο σχεδιασμός μου, δηλαδή δεν έχω καταλάβει γιατί βάλαν 15 μιλιγκάνων ριβαροξαμπάνη. Όλοι οι ασθενείς είναι με τσάτς βάσκ πάνω από ένα, τουλάχιστον δηλαδή άνδρες με ένα, γυναίκες με δύο, προφανώς ανάλογα με το φύλλο. Το μόνο ενθαρρυντικό είναι ότι είναι η μόνη μελέτη η οποία φαίνεται να έχει σκοπό να μελετήσει αυτό. Ότι μετά από κατάλυση, σε ασθενή που δεν κάνει υποτροπή, προφανώς αν σε holder δουν υποτροπή, θα κάνουν default στο αρχικό, ότι ο ασθενής έχει τσάτς βάσκα, έχει υποτροπή της αριθμίας, παίρνει αντιπικτικά, οπότε θα φεύγει και από τη μελέτη, φαντάζομαι. Βάζω ριβαροξαμπάνη 15 μιλιγκράμμ, δεν ξέρω γιατί. Θα μπορούσαν να βάλουν 20 άντα ή μπορούσαν να δοκιμάσουν τότε και 2,5 με αυτή τη λογική, όπως ήταν στην Κόμπα, αυτός για ασθενείς με εντελώς άλλη. Ήταν σε ασθενείς με παθολογία των Στεφανίων. Είναι το μόνο που έχουμε, οπότε είναι το καλύτερο που έχουμε. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν ξέρω αν σχεδιάζεται κάποια άλλη μελέτη. Δεν το γνωρίζω αυτό. Και μια άλλη ερώτηση στη συνέχεια σε σχέση με τη χρήση των NOAC σε αυτά. Ξέρουμε ότι αν έχουμε ασθενείς με αντιφοσφολιπηδικό σύντρομο, τα NOAC δεν έχουν τόσο καλή εφαρμογή. Υπάρχει πρόβλεψη σε αυτό, δηλαδή αυτοί οι ασθενείς, αν γίνεται έλεγχος, και αν πρέπει να μπούμε σε warfarin ή κάτι αντίστοιχο. Μέχρι στιγμής οι ασθενείς με το φωσφολιπηδικό είναι από τις λίγες αντενδείξεις στον ΟΑΞ όπου έχει μελετηθεί μόνο η πλέον συνιστάται η χορήγηση βαρφαρίνης. Αυτό δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι. Ούτε είδε στη μελέτη κάτι για φωσφολιπηδικό. Δηλαδή προσπαθώ να τον κάνω σχεδόν τον real world, γιατί μετά θα σου λέει ότι κάνει όλου αντιφωσφολιπηδικό ανάλογα με την θεραπεία που θέλει να ακολουθήσει. Δεν είδα να έχει κάποια εξαίρεση ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν κάνει έλεγχο αντιφωσφολιπηδικού συνδρόμου. Όχι, δεν το διαπίστωσα. Γιατί θέλω ο κύριο Χαλαπά. Εξαιρετικές παρουσιάσεις, κυρία. Ένα συχνό πρόβλημα που συναντάμε στην κάθε μέρα κλινική πράξη είναι οι κρυμμένοι ασθενείς με στεφανία νόσο, με συνοσηρότητες που παρουσιάζουν παρουσιολογής αναλογικής και που δίδεται το θέμα αν κανείς μπορεί να δώσει κάτι προδιαρθνικό ή όχι, αν πρέπει να κάνει κατάληψη ή όχι. Η οικολογική αμαλγή είναι η άλλη όψη της νόσου του φλεβοκόμβου. Οπότε είναι το κλασικό τάχυ βράδυ σύνδρομο. Ασθενείς με κολπική μαρμαριγή, όταν έχει και νόσο φλεβοκόμβου, γιατί ευωδώνει και ηλεκτροφυσιολογικά το να μπει σε κολπική μαρμαριγή ο άρρωστος. Οπότε και δεν ανέχονται εύκολα τα αντιαρρυθμικά. Είναι καλό ο γεγονός ότι στην e-Staffnet οποιοδήποτε τρόπο ελέγχου του ρυθμού, μόνο το 18% είπαμε είχαν κάνει ablation, είχε δείξει όφελος πρόγνωσης σε ασθενείς με καρδιακούς παράγοντες κινδύνου, όπως ηλικιωμένοι ασθενείς με στεφανία νόσο. Ωστόσο, σαφώς, ασθενή ο οποίος γίνεται μια δοκιμή αντιαρρυθμικού, φυσικά, εντάξει, αν έχει στεφανία νόσο, μπορεί να γίνει, αν δεν έχει ενεργό ισχυμία, έχουν γίνει κάποιες μελέτες, αν δεν έχει και βλάβη στο μυοκάρδιο, ίσως θα μπορούσε να πάρει κλάσεις 3. Κλάσεις 1, συγχωρείτε. Κλάσεις 3 είναι το default, ή σωταλόλ έχει στεφανία νόσο και συμπτώματα, αλλά σωταλόλ έχει σε δόσεις 80.5x2 που βλέπουμε συνήθως, δηλαδή φοβόνται και τη δίνουν σε δόσεις που είναι beta blocker. Και αυτό επίσης συχνά το συναντούμε. Γενικά εκεί θα προτιμούσαμε κατάλυση αν δεν υπάρχει αντένδειξη. Δηλαδή, αν έχει 5,5 εκατοστά κόλπο, έχει χαθεί το παιχνίδι. Αν έχει σοβαρή ανεπάρκεια μητροειδούς, εκεί μάλλον έχει χαθεί το παιχνίδι. Από τα δύο σε ασθενείς, οι πιο challenging ασθενείς είναι και αυτοί που περιμένουν στο μεγαλύτερο όφελος, όπως έδειξε η κυρία Μανολάκου. Αυτές τις μέρες θα τους βάλουμε όλους στη σειρά να κάνουμε κατάλυση. Θα δοκιμάσουμε πρώτα με φαρμακοθεραπεία, με ήπια φαρμακοθεραπεία. Αλλά πιθανότατα το μεγαλύτερο όφελος, το εξηγούμε, θα το είχαν από την κατάλυση. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν αυτό. Έχει προταθεί και υβριδική θεραπεία. Δηλαδή, βάλει ένα βηματοδότη, ώστε να αντιμετωπίσει το βράδυ κομμάτι του συνδρόμου και δώσει άφοβα αγκορών ή ό,τι ταιριάζει στο προφίλ του ασθενούς. Θεωρητικά είναι και αυτό μια λύση, ειδικά σε ασθενή ο οποίος έχει δύσκολη ανατομία ή έχει κάποια άλλη αντένδειξη στην κατάλυση. Δεν είναι λάθος και το χρησιμοποιούν, το χρησιμοποιείται με επιτυχία.
Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από, από τους παρακολουθούντες, ολοκληρώνουμε και θα αποφωνήσει ο καθηγητής, ο κύριος Λιάπης. Νομίζω ότι παρακολουθήσαμε εξαιρετικές παρουσιάσεις σε ένα grand round καρδιολογίας υψηλωτάτου επίπεδου και ακριβώς δομημένο στα πλαίσια που πρέπει να είναι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις, δηλαδή με παρουσιάσεις περιπτώσεων και κουβέντα και ανάπτυξη του θέματος ξανά με στοιχεία του τελευταίου μήνα, θα έλεγα, και από τους δύο μιλητές. Να τους ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίασή τους. Να ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε, να σας ευχηθώ, δεδομένου ότι αυτή ήταν η τελευταία εκδήλωση για το 2021, να σας ευχηθώ να έχετε καλές γιορτές, ευτυχισμένο το νέο έτος, COVID-free, και να τα ξαναπούμε την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου με θέμα θηροειδοπάθειες και συντονιστή τον κύριο Μότογλου. Καλό σας απόγευμα.